Καλησπέρα κύριε Τσελέντη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή και θέλαμε την εικόνα, την άποψή σας και τη θέση σας όσον αφορά σε ένα ζήτημα που απασχολεί βέβαια νομίζω την Κρήτη στο σύνολό της, ίσως λίγο παραπάνω το Ηράκλειο, όσον αφορά στο ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και ένα ενδεχόμενο σεισμού. Βρεθήκατε στα Χανιά για μια εκδήλωση με αφορμή τις γεωεπιστήμες και δεν αναφέρατε και πολύ έτσι αρνητικά πράγματα. Η αλήθεια είναι. Ακούστε κάτι. Καταρχάς τον έρθετε το κομμάτι πάρα πολύ καλά, γιατί η γυναίκα μου ηραπιώτησα. Ναι. Έχω σπίτι στο Ηράκλειο και το ξέρω, θα έλεγα, πιο πολύ πιο καλά από την πατρίδα. Ναι. Είναι γεγονός ότι υπάρχει, σωστό ότι υπάρχει μια αναρχή δόμηση μέσα στην πόλη. Υπάρχουν και πάρα πολλά αυθαίρετα. Και μερικά από αυθαίρετα, μάλιστα και πολύ παλιά αυθαίρετα. Τα οποία αυτά τα αυθαίρετα, υπάρχει εδώ πέρα ένα κακό προηγούμενο, ότι κάθε τόσο θα νομοποιούμε. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει ότι μετά από κάποια χρόνια θα νομοποιηθεί το αυθαίρετό του και αρχίζει και συνεχίζει αυτό το κακό το φαινόμενο. Τα πιο πολλά από αυτά δεν έχουν περάσει για το σεισμικό έλεγχο. Το τελευταίο καιρό έχουν γίνει για κάποιες προσπάθειες από την πολιτεία να περνούν μερικά από αυτά τα σεισμικού ελέγχου, αλλά από ό,τι έχω δει εγώ, μερικά είναι πραγματικά είναι παγίδες. Και όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε, επειδή εγώ είμαι σε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα, ναι, που έχουν να κάνουν με επιστημικές επικοινωνίες πόλεων, μπορώ να σου πω ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη με αρκετή βαθμό επικινδυνότητα. Δεν μιλάω μόνο σεισμική επικινδυνότητα, μιλάω επικινδυνότητα. Διότι το Ηράκλειο έχει το χαριστικό ότι έχει, εκτός ότι έχει πολύ στενούς δρόμους, είναι στενά σοκάκια, το οποίο δεν αφήνουν καν δύο εξόδους διαφυγής. Απ' την άλλη, πολλά είναι κακές οι γεωλογικές συνθήκες και δεν ξέρουμε την κατανομή των αρχικών κινήσεων σε επίπεδο οικίας. Εδώ έχει γίνει ένα έγκλημα. Τώρα το λέω γιατί έχει παραγραφεί πλέον. Το 1990, που δοχθήκανε πάρα πολλά χρήματα τότε για την περίφημη δίθεν μικροζωνική δικτύου, και εδώ κάνω μια παρένθεση, τι σημαίνει μικροζωνική. Μικροζωνική σημαίνει η αποτύπωση της αναμενόμενης εδαφικής κίνησης των εδαφών μιας περιοχής σε πολύ πυκνά σημεία. Δηλαδή, βλέπουμε, αποτυπώνουμε ότι κάποια εδάφη ξέρουμε ότι θα ενισχύζουν τις μερικές σεισμικές δονήσεις, μερικά όχι. Ναι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, φαγώθηκαν πολλά λεφτά και αποτέλεσμα δεν δώσανε. Και μάλιστα δώσανε και σφαλμένα αποτελέσματα. Ήταν κρίμα, γιατί χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Μιας και το θυμίζετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιας και το θυμίζετε αυτό, γιατί είχε συζητηθεί τότε πολύ, ναι, αυτή η περίφημη μικροζωνική, ναι, μελέτη και τι θα έρθει. Ήταν ένας αέρας κοπανιστός. Αέρας κοπανιστός. Βεβαίως. Και αυτά τα αποτελέσματα που βγήκαν, καν δεν μπήκαν σε μια διαδικασία να ληφθούν υπόψη. Όχι, δεν μπήκαν σε μια διαδικασία, ναι, ήταν πιο πολύ ένα λάθος, ασφαλμένα. Καταλάβατε. Εγώ από τότε που δεν έπρεπε να διευθύνω γεωδυναμικού, είχα φέρει ένα άλλο μεγάλο ερωτικό πρόγραμμα στο γεωδυναμικό, στο οποίο, επειδή είχα την αδυναμία αυτή για το Ηράκλειο, είχα να επέλεξα τρεις πόλεις. Μία από τις πόλεις αυτές τις οποίες επέλεξα ήταν και το Ηράκλειο, μαζί με την Καλαμάτα. Και εκεί είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μερικές αποτυπώσεις, κυρίως σε επίπεδο ρηγμάτων. Είδαμε ότι μέσα στην πόλη υπήρχαν μόνο δύο περιοχές όπου έδειχναν κάποια ενεργά ρήγματα, μικρά βέβαια αυτά, αλλά όμως λαμβάνονται υπόψη στον αστυνομικό σχεδιασμό. Ξέρουμε ότι απαγορεύεται να δομούμε σε μια ζώνη κοντά από ενεργά ρήγματα. Είναι δύο περιοχές, τις οποίες δεν θα τις ονοματίσω. Μέσα στην πόλη, έτσι, μέσα στην πόλη. Στην πόλη, ναι. Αλλά δεν κινδυνεύει τόσο από αυτά τα πράγματα η πόλη. Σας είπα, η πόλη κινδυνεύει κυρίως από σεισμούς μεγάλους που μπορεί να γίνουν, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει σεισμικό δυναμικό σε δεύτερη περιοχή, έχουν μεγάλους. Αυτοί οι σεισμοί λοιπόν, όταν θα φτάσουν στο Ηράκλειο, θα έχουμε πιθανόν τοπικές ενισχύσεις σε κάποιες μεριές, θα έχουμε την καταρρεύσει. Σίγουρα θα έχουμε. Η πόλη του Ηράκλειο χαρακτηρίζεται μια από τις πιο σεισμικά επικίνδυνες πόλεις. Εδώ βέβαια όμως τώρα χρειάζεται ένας λεπτός χειρισμός. Επειδή έχουμε να κάνουμε με το ευαίσθητο θέμα του τουρισμού, που είναι το προϊόν μας κυρίως στο Ηράκλειο, θέλει πολύ προσεκτικές δηλώσεις και αυτά θέλει και προσωπική διαχείριση αυτού του θέματος σεισμικής επικίνδυνοτητας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι από στόμα σε στόμα μπορεί να γίνει κάποιο πανικό και ξαφνικά να κάποιοι φίλοι της Ελλάδας να κοιτάξουν, να καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και να δυσφημίσουν τον τουρισμό στην περιοχή μας. Ναι. Το δικό μας προϊόν. Και πρέπει να γίνει, ναι, λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η προηγούμενη μελέτη, να πάρουμε ό,τι έχει από τα ελάχιστα τα οποία έχει δώσει τα σοβαρά στοιχεία, π.χ. ξέρω εγώ, προέβλεπε κάποιες γεωτρήσεις. Είχα πληροφορίες εγώ ότι οι πιο πολλές γεωτρήσεις ήταν μαϊμού. Και τα καρότα θα μαζεύουν από τα ποτάμια. Εντάξει, γίνανε εγκλήματα εκείνη την περίοδο.
Κατά δεύτερη, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Παράλληλα, εμείς έχουμε κάνει μια αποτύπωση πολύ πιο χοντροκομμένη, βέβαια, στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο έφερα εγώ στην περιοχή εδώ και 3 χρόνια. Το λεγόμενο πρόγραμμα τελικά ήταν GeoRisk. Και μάλιστα θα μπορούν να θυμούνται κάποια συνεργεία του Βιοδυναμικού που είχαν οργώσει την περιοχή γύρω-γύρω από το Ηράκλειο και μέσα στο Ηράκλειο. Οπότε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί με κάποια μελέτη. Προσέξτε, δεν το λέω τώρα εγώ για να πάρω εγώ να κάνω εγώ τη μελέτη. Εγώ κυρίως δεν είμαι γυρολόγος, σεισμολόγος, να περνάω από κάθε Δήμο, να κινδυνολογώ και να παίρνω μετά κονδύλια από το Δήμο. Εγώ κυρίως η τακτική μου είναι να χτυπάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να φέρουμε προγράμματα, πράγμα το οποίο έχω κάνει, όπως και το τελευταίο πρόγραμμα, το λεγόμενο πρόγραμμα HELPOS, το οποίο το οποίο παρουσιάσαμε στα Χανιά, ένα πρόγραμμα γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, 4 εκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα είχα φροντίσει ένα μεγάλο τμήμα αυτού του ποσού να πάει στο... συμμετέχουν πάρα πολλά ιστορικά στην Ελλάδα και έχω την τιμή να το συντονίζω. Είχα φροντίσει να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του ποσού στον αξιολογότατο σεισμολόγο γεωφυσικό, τον Φίλιππο τον Βαγγελάτο εκεί κάτω, με σκοπό να γίνει αυτή η εφαρμογή στην περιοχή της Κρήτης και γύρω στα Χανιά. Έχει γίνει στα Χανιά δουλειά. Στα Χανιά έχουν γίνει πολλές μετρήσεις. Αρκεί να σου πω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 25 πταχυγράφοι που γράφουν συνεχώς μέσα στην πόλη των Χανίων. Στο Ηράκλειο δεν ξέρω πόσοι θα είναι, ούτε δύο δεν θα είναι. Δεν φοβάμαι τόσο τα Χανιά, δεν θα μιλήσω για τα Χανιά τώρα. Τα Χανιά έχουν άλλο πρόβλημα. Έχουν τα. Όχι τόσο σταθερά, έχουν τα παλιά τα κτίρια εκεί πέρα. Αλλά στα Χανιά έχουμε ενδεπτωμένη αποτίμηση απόκριση των εδαφών. Στο Ηράκλειο δεν ξέρω τι μας γίνεται. Και μην εφησυχάζουμε ότι έχουμε καιρό να έχουμε κάποιο μεγάλο σεισμό στην περιοχή. Κάποιο δεν μπορεί να έχουμε σεισμό. Άρα μπορεί να είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να πανικοβάλω τον κόσμο, αλλά κυρίως πρέπει η πολιτεία πραγματικά να κατασπρώσει κάποια πλάνα διαχείριση σεισμικού κινδύνου, στην περίπτωση σεισμού τι πρέπει να κάνουμε, διότι εντάξει, ακούστηκε πολλά λόγια για τσουνάμι, πολύ τσουνάμοφιλολογία. Το τσουνάμι είναι ένας αλφα κίνδυνος, πιστεύω περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τσουνάμι και να αγνοούμε το σεισμικό κίνδυνο. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς αν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο τελευταίο στάδιο από μια πολύ σοβαρή αρρώστια, έτοιμος να πεθάνει και πάμε και του κοιτάμε τον νύχι επειδή έχει μια μικρή μόλυνση. Δηλαδή έτσι εγώ παρομοιάζω το θέμα τσουνάμι και σεισμός. Ναι. Πρέπει να κοιτάξουμε την αθμική οδράξη της πόλης. Και αυτό μπορεί να γίνει σε πρώτη φάση από κάποιες πραγματικές ασκήσεις, όχι ασκήσεις μαϊμού, ίσα κατά κανάλια, να έχουμε δύο φορεία εκεί πέρα για να κατεβάζουμε με ένα καπνογόνο δύο θεματίες, να γίνει επιχειρησιακό σχέδιο στην πόλη, όπως ξέρω ο φίλος μου ο Θήμιος ο Λέκας κάτι έχει προσπαθήσει να κάνει και κάτω, και παράλληλα να προχωρήσει αυτή ένα ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό την αποτύπωση των εδαφικών κινήσεων στην πόλη. Η Κρήτη έχει πολλούς ευρωβουλευτές και ικανότατους μάλιστα. Πολύ ικανούς. Αυτοί θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν σε επίπεδο Ευρωβουλής να βρεθούν κάποιοι πόροι για αυτόν τον σκοπό. Όπως και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά έχω αποβάλει ήδη ένα πρόγραμμα μεγάλο και έχω βάλει πιλωτικά δύο πόλεις βασικά. Έχω βάλει την πόλη της Σύμβας. Γιατί είναι κοντά στη ρήμα της Αταλάντιδα και έχω βάλει μέσα και το Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν περάσει. Συγγνώμη, είπατε τη Σύμη, δεν άκουσα καλά. Τη Σύβα, συγγνώμη. Η οποία και αυτή έχει κάνει σημαντικά προβλήματα γιατί είναι και κοντά σε μεγάλα ρήματα, Αλάντης κτλ. Και έχω βάλει μέσα και το Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν θα περάσει γιατί κυρίως αυτά τα προγράμματα ήταν ένα στα 10. Είναι σωστά φτιαγμένη αυτή η πρόταση και το λέω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι εγώ πρόκειται να ζητήσω λεφτά από το Δήμο για να κάνω και κάτω έρευνες. Εγώ κοιτάω κυρίως να φέρνω χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εδώ επαφή είχατε. Να σουμάρουμε τώρα. Ναι. Να σουμάρουμε τώρα. Ναι. Τι πρέπει να γίνει. Σε πρώτη φάση τα απλά. Τα απλά ποια είναι. Κάποια σχέδια διαχείρισης σεισμικού κινδύνου, τι θα κάνουμε, πού θα μαζευτεί ο κόσμος, πού θα πάει ο κόσμος. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μαζέψουμε ό,τι στοιχεία υπάρχουν και έχουν γίνει στο παρελθόν στο Ηράκλειο. Πολλά από αυτά δεν είναι λάθος. Πολλά ήταν μαϊμού, όπως γίνει τη μελέτη. Δυστυχώς έχει παραγραφεί το αδίκημα πλέον. Η δουλειά που κάναμε εμείς όλα τελευταία, που εντοπίσαμε και εμείς αποτυπώσαμε όλα τα ρήγματα της περιοχής και βρήκαμε μόνο δύο. Δεν κινδυνεύει το Ηράκλειο αυτά τα δύο τα μικρά ρήγματα. Γιατί αυτά δεν μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλους σεισμούς, αλλά και να μας ενδιαφέρει κυρίως όμως να μην δομούμε πάνω σε αυτή τη ζώνη. Ναι, για καλό και για κακό, ναι. Ναι. Και παράλληλα. Είναι όμως αυτές οι περιοχές είναι δομημένες όμως. Κοιτάξτε, είναι κοντά στο Πακρίτιο να την ονοματίσω. Ναι. Την άλλη δεν θα την ονοματίσω. Ναι. Αλλά έχουμε δει, ακόμα βάλαμε και δορυφορικούς δέκτες και μετρούσαμε σε επίπεδο με δορυφόρο την παράτηση παραμορφώσεις. Και είδαμε σημαντικούς βαθμούς παραμόρφωσης στην περιοχή αυτή. Ναι.
Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή έχει γίνει η δουλειά, δουλεύω, το έχουμε στο στόχαστρο του Ηράκλειου. Εγώ προσωπικά δηλαδή και λόγω του ότι έχω και είμαι μισό κριτικό, δηλαδή το πούμε και έτσι. Το έχει και α πούμε μια κάποιο είδο εντοπιότητα. Ναι. Ακριβώς. Είναι όμω. Αλλά δεν πάει σε θέματα προσωπική ναι, εδώ που μιλάμε τώρα είναι κάτι πολύ πιο ακριβώ. Γιατί είναι τα κακά. Έχει καταρχά αναμενόμενη θετικότητα αρκετά υψηλή. Δεν θα το συνεχίσω αυτό το θέμα γιατί δεν θέλω να κοινωνολογήσω λόγω του τουριστικού μα προϊόντο. Είναι κακά δοδημένη, υπάρχουν πολλά αυθαίρετα αυτό το έγκλημα των πολιτικών να τάζουν να νομιμοποιήσουν αυθαιρέτω είναι ότι χειρότερο μπορεί να κάνουν. Βασικά βάζουν τον κόσμο ότι παίζουν, τη ζωή, το, παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Έχω δηλαδή σπίτια εγώ τα οποία ούτε καν έχουν κολόνες υπεντένειες. Είναι με τούβλα, μόνο με τούβλα και κάποια σιδεράκια ανάμεσά τους. Τα οποία αυτά μνημοποιούνται. Ή όπως είναι το άλλο το θέμα. Να κόβουν κολόνες με σκοπό να αυξήσουν οι χώρους και τα μαγαζιά. Έχω τη μαγαζιά εγώ που έχουν κόψει μέσα κολόνες για να αυξήσουν τον χώρο. Ναι, συμβαίνει και αυτό, ναι. Γιατί είναι κλίματα. Ναι. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια αποτύπωση του οικοδομικού ιστού με τη βοήθεια της πολιτικής πολεοδομίας, με τη βοήθεια των μηχανικών και όπως επίσης να κοιτάξουμε και τα σχολεία μας. Στο επίπεδο τώρα των σχολείων είναι δύο τα θέματα. Αυτό δεν είναι το θέμα της ενημέρωσης και εξοικείωσης των μαθητών με το θέμα του σεισμού. Γιατί ξέρετε, αν θα μάθει κανείς να διαχειρίζεται το σεισμό, κυρίως το μαθαίνει σε μικρές ηλικίες. Ένας ο οποίος είναι μεγάλος και φοβάται, θα φοβάται, δεν μπορεί να του αλλάξει το μυαλό. Τα παιδιά τα μικρά μπορούν να τα εκπαιδεύσει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα δυναμικό, το οποίο το λέμε σεισμολογία στη σχολεία. Δε, τι γίνεται. Βάζουμε σεισμογράφους απλούς μέσα στα σχολεία και κάνουμε τους μαθητές σαν μικρούς σεισμολόγους, οπότε κάθε σεισμός ο οποίος γίνεται τον αναλύουν και ενημερώνουν και το υδροδυναμικό. Δηλαδή έχουμε πετύχει έτσι, έχουμε πάει γύρω στους 350 σεισμογράφους όλη την Ελλάδα. Και το πρόβλημα αυτό μάλιστα έχει επεκταθεί και εκτός των συνόμων της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση της ψυχολογίας του σεισμού. Ναι. Υπάρχει και το κομμάτι της αποτύπωσης των σχολικών κτηρίων. Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο είχαμε σχολεία τα οποία ήταν πραγματικά έτοιμα να πέσουν. Στην Ελλάδα, στους πιο μεγάλους σεισμούς που γίνονται, οι πρώτες ευλάβες είναι τα σχολεία. Απλώς είμαστε τυχεροί τελευταίο καιρό και γινόταν σε ώρες που δεν ήταν μέσα στις κοινωνικές αίθουσες. Ναι. Στο Ηράκλειο δεν ξέρω την κατάσταση των σχολείων, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά καλό είναι να γίνει μια αποτύπωση. Ναι. Όπως επίσης γίνονται δράσεις. Το ρημάδι, το πρόγραμμα που ξεκίνησε, με συγχωρείτε, εδώ και περίπου 25 χρόνια τώρα για να μελετήσει τα δημόσια κτίρια, ούτε το 15% δεν έχουν μελετηθεί. Και γιατί περιμένουν όλοι, τα έχουν δώσει στο κόμμα, να περιμένουν την κεντρική εξουσία. Δηλαδή περιμένουν, ξέρω εγώ, τον ΑΣΠ να το κάνει. Μα δεν είναι δουλειά του ΑΣΠ. Αυτό γίνεται σε επίπεδο Δήμου. Δηλαδή, ο κάθε Δήμαρχος, είχα κάνει μια πρόταση εγώ. Ο κάθε Δήμαρχος, ας βγάλει από την τεχνική του υπηρεσία δύο μηχανικούς για 5 μέρες το μήνα και να δείτε πώς θα τελειώσει αυτό το θέμα της αποτύπωσης. Είναι κάποιες πόλεις που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Το Αργοστόλι το έχει κάνει και κάποιοι άλλοι φωτεινοί δήμαρχοι. Και πιστεύω και εκεί κάτω αυτή η πρόταση πρέπει να αρχίσει να υλοποιηθεί. Ναι. Ένας ακροατής ρωτάει, σας ρωτάει κύριε Τσελέντη, αν έχετε κάποια εικόνα με τα ενετικά τείχη, είναι έτσι, αν έχουν αντέξει στον χρόνο τα τείχη αυτά, έτσι, ναι. Από τα καλύτερα της Μεσογείου. Δεν πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα από εκεί. Ήξεραν οι άνθρωποι που τα κατασκεύασαν τι έκαναν, κύριε Τσελέντη, εκείνες τις εποχές. Μα και τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και η δομή τους δεν είναι τέτοια που θα μας επιβάλλει, τέτοιο θέμα επικοινότητας. Δεν νομίζω. Ναι, όχι, αν υπάρχει και κίνδυνος για το ίδιο το μνημείο να υποστεί κάποια φθορά σε περίπτωση σεισμού. Ακούστε κάτι. Θα πω ένα παράδειγμα. Είχαμε μελετήσει στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος του Ηράκλειου τον ναό του Αγίου Μηνά. Ναι. Και τι είχαμε κάνει. Είχαμε φέρει μηχανικούς του γεωδυναμικού, είχαμε αποτυπώσει σε τριγάστατο μοντέλο όλο το ναό του Αγίου Μηνά και τον είχαμε δονήσει τεχνικά στον υπολογιστή με σεισμούς πιθανούς στην περιοχή. Και είχαμε βρει σε επίπεδο κολόνας σημεία στα οποία υφίσταται πολύ μεγάλη παραμόρφωση και σημεία αστοχίας. Αυτά τα δεδομένα το κάναμε μάλιστα για τέσσερες περιοχές. Το κάναμε επίσης και για δύο αρχαία μνημεία. Δείχνει ότι η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να μελετάμε τα αρχαία μνημεία και να βλέπουμε περιοχές αστοχίας. Τι έγινε, δεν το ξέρω μετά. Για τα ερετικά τείχη δεν έχω δουλέψει. Ναι. Και δεν μπορώ να σου πω. Με τον Άγιο Μηνά υπήρξε κάτι, κάποια παρέμβαση. Υπάρχουν περιοχές προβληματικές εκεί πέρα. Δεν ξέρω, πάνω δεν υπήρξε. Α, γιατί τώρα ζητάνε και οι άνθρωποι, οι ιερείς εκεί να δοθούν χρήματα για να συντηρηθεί. Αυτό τώρα μπορεί με την πορεία του χρόνου αυτά τα σημεία σιγά-σιγά να έχουμε μια. Υποτίθεται. Είναι ένα θέμα. Αλλά αυτά γίνονται τώρα σε επίπεδο υγείας. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Σε ένα κομμάτι του θεσμικού σεναρίου. Σήμερα η επιστήμη της σεισμολογίας επιτρέπει, εκτός του ότι να αποτυπώνουμε
την καταρρομή των εντατικών κινήσεων αναμενόμενων στο έδαφος, δηλαδή να ξέρουμε ότι κάθε περιοχή, ξέρω εγώ, ο Μασταμπάς, τη μέγιστη επιτάχυνση η οποία μπορεί να δεχθεί μπορεί να είναι το 0,2, 0,3, 0,5G, επιτάχυνση βαρύτητος, μπορούμε να έχουμε και ένα στάδιο παραπέρα. Δηλαδή, να περάσουμε μέσα στον υπολογιστή των οικοδομικών χώρων της πόλης και δεν χρειάζεται να μετρήσουμε κτίριο από κτίριο, πάρουμε συγκεκριμένες ομάδες κτιρίων. Ναι. Θα διαιρέσουν τα κτίρια σε, ας πούμε, 7-8 κατηγορίες. Και να δούμε σε ποιες περιοχές μπορεί να έχουμε τέτοια προβλήματα. Πήγε στην Πάτρα που το έκανα αυτό το πράγμα, είδαμε ότι υπήρχε περιοχή όπου ήταν εκεί που ήταν το υγειονομική υπηρεσία, δεν μπορούσαν να δουν τα πυροσβεστικά. Ναι. Αλλά για να γίνουν αυτά τα πράγματα πρέπει να προηγηθεί πρώτα μια σωστή μικροζωνική μελέτη. Και αυτό δεν έχει γίνει στο Ηράκλειο. Ναι. Είναι ζητήματα γιατί αυτά πολύ σοβαρά, γιατί δεν είμαστε και μικρή πόλη από τις μεγαλύτερες σέντερ πέμπτη της χώρας. Αυτό το έχουμε επισημάνει πόσες φορές. Εμείς, κύριε Τσελένη, θα θέλαμε με αφορμή κάποια άλλη επίσκεψή σας εδώ, αφού είναι συχνή, να έρθετε και από το στούντιο, να έχουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ θα είμαι κάτω. Θα είστε τα Χριστούγεννα κάτω. Θα είμαι κάτω, πώς θα τα πούμε και τότε πριαζώσεις. Πολύ ωραία. Να έχουμε περισσότερο χρόνο, να δούμε κάποια στοιχεία, να τα συζητήσουμε καλύτερα. Και πάλι θα σκέφτομαι στα πλαίσια αυτού του προγράμματος να κάνουμε μια αντίστοιχη ομιλία με μερικούς συναδέλφους επιστήμονες. Ωραία. Το Ηράκλειο. Θέλω αυτό που κάναμε στα Χανιά, το κάναμε στο Ηράκλειο. Ωραία. Είναι στόχος μας να γίνει μέσα στο Γενάρη. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν μαζί σας, να μας πείτε και όποτε σας εξυπηρετεί. Με χαρά να σας έχουμε και κοντά μας. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, είναι στην καθημερινότητά του. Στην καθημερινότητα, δηλαδή, μας απασχολεί όλους. Δεν έχουμε κάθε μέρα σεισμούς, αλλά είναι ένα ζήτημα όπως και να το κάνουμε που μας τρομάζει, γιατί είναι μια. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, αλλά θέλει προσοχή στη διαχείρισή του. Ναι, είναι το τουριστικό μας προϊόν που πρέπει να προσέξουμε πώς να το χειριστούμε. Είναι μια δύναμη που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε να την προβλέψουμε. Γι' αυτό. Τώρα να την προβλέψουμε είναι άλλη κουβέντα. Ναι, με την έννοια. Αλλά δεν θα μπορούσε αυτό το δωμάτιο. Όχι. Και τι να το κάνει στην πρόβλημα. Μπορεί να κενώσει μια πόλη. Ναι, είναι ένα θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσελέντη. Να είστε καλά. Καλώς το βράδυ. Γεια σας. Επίσης.